Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλλιτεχνικά Διευθυντέ, αγαπητοί δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, για να μας θυμίσετε και να ενημερωθείτε για τη νέα μας παράσταση της κεντρικής σκηνής του ΔΥΠΕΘΕ, που ξεκινάει την πρεμιέρα την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, στη σκηνή εδώ ακριβώς που είμαστε, και να πω ότι το έργο αυτό, οι πέντε σιωπές της Ήλα Στίβενσον, είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέρειας, υπό την ομπρέλα της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Ισότητα Φύλων του Δήμου Βέρειας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν 25 χρόνια, το 1997, στο ραδιόφωνο, ένα βραβευμένο έργο, που στην πορεία έγινε μια θαυμάσια θεατρική παράσταση, μια παραγωγή, ένα έργο που φέρνει το θεατή αντιμέτωπο με τη φρίκη και τον πόνο μιας οικογένειας που προσπαθεί να λυτρωθεί από μνήμες ενδοοικογενειακής βίας. Στοχεύει στην ανάδειξη ενός θέματος που πρέπει να μας απασχολεί όλους μας, το θέμα της μη ορατότητας, της συγκάλυψης, της σιωπής απέναντι σε προβλήματα γενικά της κοινωνίας μας. Είτε από φόβο που μας οθεί στη σιωπή ή ότι δεν έχουμε μάθει να μιλάμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Σίγουρα, το πρώτο βήμα σε κάθε περίπτωση είναι να μιλήσουμε γι' αυτό. Η παράσταση, όπως οι ηθοποιοί, διαπερνούν μέσα και δίπλα από τους θεατές που βρίσκονται στη σκηνή, όπως είμαστε εδώ τώρα. Έτσι, το μήνυμα του έργου διαπερνά στην ψυχή και το μυαλό των θεατών, που νιώθουν συμμέτοχοι για να έχουν τη δύναμη να μιλήσουν και όχι να σιωπήσουν. Όλοι σχεδόν οι συντελεστές του έργου είναι πρόσωπα καλλιτέχνες της περιοχής μας, και καλούμε έτσι τον κόσμο να τους απολαύσει επί σκηνής και να τους στηρίξει συγχρόνως. Η μετάφραση είναι της Χριστίνα Μπάμπου Παγκουρέλη, σκηνοθεσία ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, σκηνικά κοστούμια η Ιωάννα Στεφανοπούλου, στη μουσική ο Μάνος Μιλωνάκης, κοινοσιολογία η Αφροδίτη Γεωργιάδου, φωτιστής Αντώνης Στεφανόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη Βασίλης Γαλουτζής, βοηθός σκηνογράφου Δημήτρης Γεωργόπουλος, ηλεκτρολόγος φωτιστής Γιώργος Βέγκος, ηχολήπτης Αλέξανδρος Καροτσέρης, κατασκευή σκηνικού Διονύσης Λυκοστράτης, φωτογραφίες Τάσος Θόμογλου, επικοινωνία Κατερίνα Γρηγοριάδου. Ηθοποιοί, ο Πέτρος Ομαλιάρας, Σταυρούλα Κουλούρη, Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου, Μάγδα Πένσου, Κωστή Ζήνδρος, Φανή Κονδάρα, Κωνσταντίνος Δομοκτσής, Όλγα Παπαδοπούλου, Τάσος Κουτσάμπασης, Κατερίνα Γρηγοριάδου. Μουσική, Μάνος Μιλωνάκης, Μπιόργκ Όσκαρ Ντόρτιρ, αν το λέω καλά, Θοδωρής Παπαδημητρίου. Η αγορά εισιτηρίων γίνεται online, ηλεκτρονικά, έτσι. Το έργο θα πληθεί για 15 ημέρες, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μέχρι και την 21η Νοεμβρίου. Οι παραστάσεις τηρούνται με όλα τα μέτρα τα υγειονομικά. Αναγκαία η έγκαιρη προσέλευση για το κοινό, έτσι μισή ώρα πριν, φέρνοντας μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης εξαμήνου, το οποίο θα ελεγχθεί στην είσοδο, και την αστυνομική ταυτότητα φυσικά. Και υπάρχουν και αυτά για την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Υπάρχουν και οι μεικτές παραστάσεις της Πέμπτης, που είναι και εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Απλά οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να φέρουν rapid test 48 ώρων. Η χρήση μάσκας εντός και εκτός και κατά τη διάρκεια της παράστασης είναι υποχρεωτική. Έτσι, μαζί με την απόλαυση του θεάτρου θα κρατήσουμε και την ασφάλειά μας, την υγεία μας. Αγαπητοί παραβρισκόμενοι, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέρειας, με την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Γιάννη του Παρασκευόπουλου, έχει φέρει σε παραγωγή ένα θαυμάσιο έργο με θέμα τόσο επίκαιρο όσο υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο τέτοιες μορφές βίας μέχρι την τελειωτική εξάλληψή τους. Γιατί το θέατρο, ως υψηλή μορφή τέχνης, στέλνει μηνύματα που κάνουν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν πράγματα και στην πορεία να τα βελτιώσουν. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών έχει μια χρόνια συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ της Βέρειας. Έχει αυτές τις ευαισθησίες να προσπαθήσει να δώσει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών μέσα από έναν άλλο τρόπο, μέσα από έναν διαδραστικό και βιωματικό τρόπο όπως είναι το θέατρο. Αυτό το έχει αποδείξει και με άλλες παρόμοιες συνεργασίες στο παρελθόν.
όπως η πολύ πετυχημένη παράσταση επίσης του Διπεθέ Λεωφορείο ο Πόθος, που είχε αγκαλιάσει για άλλη μια φορά το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. Έτσι και φέτος είναι σημαντική η συμβολή του στην παραγωγή αυτής της θεατρικής παράστασης, και αξίζει να σημειώσουμε ότι στις 21 του Νοέμβρη, που είναι λίγες μέρες πριν την Παγκόσμια ημέρα, την 25η Νοεμβρίου, κατά της βίας των γυναικών, η τελευταία παράσταση θα είναι και αφιερωμένη σε αυτό το ορόσημο, σε αυτή την ημέρα που έχει να κάνει με την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα. Μακάρι μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να ευαισθητοποιείται η κοινωνία, να μαθαίνουν οι γυναίκες περισσότερα για τον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και τον τρόπο που μπορούν να διαφυλάξουν τον εαυτό τους, να κάνουν μια εσωτερική ανασκόπηση σε σχέση με ενδεχόμενα φαινόμενα βίας που έχουν δεχθεί, και σιγά σιγά να είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι στατιστικά μειώνονται τα φαινόμενα βίας στο κοινωνικό σύνολο. Για περισσότερα όμως πάνω σε αυτή την χρόνια συνεργασία του ΔΥΠΕΘΕ με το Συμβουλευτικό Κέντρο, θα μας πει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, όπως φυσικά και για το έργο, αλλά και το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου. Έτσι, η Κατερίνα μας έφερε σε επαφή με τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, που εγώ προσωπικά και εμείς δεν τον ξέραμε και τον γνωρίσαμε, και πραγματικά ήταν μια γνωριμία πολύ ευχάριστη. Έδειξαν και δύο οι άνθρωποι ευαισθησία σε αυτό το φαινόμενο της βίας, και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι και ο Γιάννης και η Κατερίνα ήθελαν να έρθουμε να το δούμε από πριν στις πρόβες, για να δούμε λίγο έτσι κάποια πράγματα, για να δούμε αν συνάδουν κάποια πράγματα με αυτά που βλέπουμε εμείς στο κέντρο, πώς τα βλέπουμε, πώς τα βιώνουμε. Και αφού είδαμε έτσι, ήμασταν στην ευχάριστη θέση να, από τους πρώτους, να σας δούμε και να σας απολαύσουμε, μετά καθίσαμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους, για να μην τους φυσικά τους επηρεάσουμε, και πιστεύω ότι ο Γιάννης μας άκουσε πάρα πολύ, κατέγραφε, είδε. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό το οποίο έρχεται στο σανίδι σε λίγες μέρες. Θα είμαστε εκεί σίγουρα, εννοείται, 29 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό θέμα, το θέμα της βίας και ειδικά της σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν θα πω πολλά για να μην βγάλω παραπέρα πράγματα. Καλή επιτυχία σε όλους εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από μια δική μου εμπειρία. Πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει στην Καβάλα να δω μια παράσταση στο Διπεθέ Καβάλας, που είχε σκηνοθετήσει ο Θοδωρής ο Αμπαζής, είχε κάνει το Γλάρο του Τσέχοφ, και εκεί είχε κάνει το εξής στην παράσταση. Είχε κάνει αυτούς που είναι οι ντόπιοι στο έργο να τους παίξουν ηθοποιοί οι οποίοι ήταν από την Καβάλα, ήταν ή ερασιτέχνες ή ήταν καβαλιώτες ηθοποιοί, και αυτούς που ήταν οι ξένοι, αυτοί που πάνε επίσκεψη σε αυτό το μέρος, ήταν ηθοποιοί που πήγαν από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτό τότε μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Πέρα από το συμβολισμό που μπορεί να έχει στο ίδιο το έργο, πώς μπόρεσε να καταφέρει να συνεργαστεί με το δυναμικό του τόπου, να φέρει και ηθοποιούς και να κάνει μαζί μια παράσταση. Τέλος πάντων, μου είχε φανεί σχεδόν εξωπραγματικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που χρόνια, αρκετά χρόνια μετά, κάτι τέτοιο καταφέρνω να κάνω κι εγώ ως καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης εδώ στη Βέρεια. Και εκεί κάπου αντιλαμβάνομαι ποιος μπορεί να είναι πραγματικά ο λόγος ύπαρξης αυτών των περιφερειακών θεάτρων. Να μπορεί να γίνεται μια ουσιαστική συνάντηση καλλιτεχνών, όχι μόνο ηθοποιών. Γιατί όταν πάμε στην παράσταση σκεφτόμαστε, ναι, αυτοί οι ηθοποιοί είναι από τη Βέρεια ή είναι από την Καβάλα. Δεν είναι θέμα αν είναι ηθοποιοί ή δεν είναι, αν έχουν εντοπιότητα. Εδώ σε αυτή την παράσταση η Ιωάννη Στεφανοπούλου ζει και εργάζεται εδώ. Η Αφροδίτη ζει και εργάζεται εδώ. Ο Αντώνης Στεφανόπουλος που έκανε είναι χρόνια εδώ. Είναι άνθρωποι που ζουν εδώ, τους ξέρετε ενδεχομένως. Το ΔΥΠΕΘΕ υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει καταφέρει λόγω της περιορισμένης λειτουργίας του να δώσει καλλιτεχνικό βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι η ηθοποίη. Μακάρι οι πόλεις της περιφέρειας να δώσουν κίνητρο στους ηθοποιούς να πάνε να ζήσουν εκεί, γιατί νομίζω γι' αυτό έγιναν τα ΔΥΠΕΘΕ.
να φύγει ο κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, να αποφασίσει ότι πάει να ζήσει στην περιφέρεια, όπως είχε γίνει κάποτε στην Πάτρα, στην Καλαμάτα. Πήγαν ηθοποιοί, ομάδες ηθοποιών και ζούσαν εκεί μαζί με τον Παπαβασιλείου, με άλλους συνεργάτες. Και εκεί ανεβάζανε παραστάσεις. Εμείς είμαστε τυχεροί λόγω της εγκύτητας με τη Θεσσαλονίκη. Άρα, το ότι ο Πέτρος Μαλιάρας ζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από τη Βέρεια, εντάξει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά το θέμα είναι να καταφέρουν οι άνθρωποι, είναι σύμπτωση το ότι η Μάγδα τα τελευταία χρόνια ζει εδώ. Και όλοι οι υπόλοιποι, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός σε αυτή τη στιγμή, γιατί συναντώ ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως ακριβώς θα ήθελα να την κάνω, χωρίς καμία έκπτωση, σε ένα μεικτό θίασο που δεν είναι μόνο επαγγελματίες, είναι επαγγελματίες και άνθρωποι που, πώς το λένε, τους αρέσει το θέατρο, είναι ερασιτέχνες, αλλά η δική μου αντιμετώπιση είναι κοινή. Δηλαδή δεν διαχωρίζω επαγγελματίες, ερασιτέχνες στον τρόπο με τον οποίο δουλεύω και ούτε και το αποτέλεσμά τους θέλω να πιστεύω ότι έχει διαφοροποίηση. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το ίδιο το έργο. Μπορεί η θεματική να είναι λίγο ευαίσθητη, ας το πω. Ας μην πούμε ότι είναι το σκληρό, αλλά επειδή το ίδιο το έργο έχει μια πολύ ευαίσθητη ματιά πάνω στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσιάζει ένα πολύ δύσκολο θέμα μέσα από ένα λυρισμό. Η ίδια η παράσταση στοχεύει μέσα από μια ανήσυχη, ας το πούμε, συνθήκη με το θεατή να εκθέτει την παράσταση. Δηλαδή, δεν είμαστε πάνω σε μια σκηνή ηθοποιοί που παίζουν και οι θεατές από κάτω και τους βλέπουν. Είμαστε όλοι μαζί. Με κάποιο τρόπο θέλουμε οι θεατές να νιώσουν συμμέτοχοι αυτού που συμβαίνει στη σκηνή. Κυρίως, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει στο θέατρο είναι η θεατρική πράξη να αποτελεί μια θεατρική εμπειρία για τους ηθοποιούς και τους θεατές ταυτοχρόνως. Δεν με ενδιαφέρει μια παράσταση που πάω, τη βλέπω για να ψυχαγωγηθώ ή να περάσω μόνο καλά και να πάω στο σπίτι μου και να συνεχίσω τη ζωή μου. Αν έχει μπει όμως ένας σπόρος από αυτό που μου έχει συμβεί, από αυτό που έχω ζήσει, τότε ίσως κάτι αρχίζει να αλλάζει μέσα μας. Οι παραστάσεις παίζονται εδώ πάνω στη σκηνή. Είναι 50 θεατές. Όταν εισηγήθηκα όλη την πρόταση στο καλλιτεχνικό, στο Δέλτα Σίγμα, για το ίδιο για το έργο και για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι να δουλέψω, για τις συνεργασίες έτσι όπως τις πρότεινα, είπα ότι θέλω να δώσουμε μία ακόμη ευκαιρία στην ύπαρξη του ΔΠΘ. Και θα το εξηγήσω ακριβώς και πώς το συνεχίζω. Έτσι, είναι μία συνθήκη σχεδόν ιδανική. Για μένα είναι ιδανική. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι εδώ, δουλεύουμε εδώ, έχουμε μία πεντάωρη, τετράωρη πρόβα ημερησίως, δουλεύουμε το έργο, το εξελίσσουμε, έχουμε αρχίσει και το μοιραζόμαστε με κάποιους θεατές και θα κάνουμε 19 παραστάσεις. Ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να φαντάζει πολύ, ότι 19 παραστάσεις, γιατί συνήθως εδώ έρχονται οι παραστάσεις, παίζονται 1-2 μέρες και τελειώνουν. Εγώ πιστεύω στη σταθερή παρουσία του θεάτρου. Δηλαδή, ότι το θέατρο πρέπει να έχει τακτικότητα, να παίζεται σταθερά. Ακόμα και με άδειες καρέκλες, ακόμα και με ένα θέατη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να ξέρει ο κόσμος στη Βέρεια ότι έχει και θέατρο ως επιλογή και δεν έχει μόνο, όπως είναι ο κινηματογράφος. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί μία σαπνόφουσκα. Μπορεί και να παίξουμε με ένα θεατή. Εγώ έχω παίξει με ένα θεατή και έχω παίξει με τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα ώστε την επόμενη μέρα να είναι 2. Και μετά να γίνουν 4. Και έτσι πιστεύω ότι λειτουργεί το θέατρο. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω αυτό που ακραία έχω πει και μπορεί να μην εξυπηρετεί και κανέναν ή τέλος πάντων να προκαλέσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι 19 παραστάσεις. Είναι maximum 50 θεατές συγχωρητικότητα. Αν δεν υπάρχουν 900 άτομα στη Βέρεια για να παρακολουθήσουν αυτές τις παραστάσεις, πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ ο λόγος ύπαρξης του ΔΠΘ.
αν δεν μπορούμε να βρούμε 900 θεατές στη Βέρεια, τότε εγώ βάζω ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και εκεί θεωρώ πλέον ότι είναι ευθύνη ή, να το πω, ναι, του κοινού να αποδείξει ότι ναι, το θέλουμε το ΔΥΠΕΘΕ. Και δεν είναι κάτι που κάθε τόσο, ας πούμε, κάνει, έχει μια παρουσία και εξαφανίζεται, ή δουλεύουν τα τμήματα θεατρικής, τα θεατρικά εργαστήρια παρουσιάζουν μια παράσταση και εξαφανίζονται. Πού είναι το ΔΥΠΕΘΕ όλο τον χρόνο? Εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε εδώ ετησίως, εργαζόμαστε καθημερινά. Κάνουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση, το Σχολείο Σκηνοθεσίας, που έχει τεράστια εμβέλεια πανελληνίως, αλλά οι παραστάσεις, το ΔΥΠΕΘΕ είναι παραστάσεις. Ξέρω, είναι το θέμα του χώρου, είναι το θέμα, είναι άπειρα τα ζητήματα, δεν υπάρχουν τεχνικοί, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, αλλά θέλουμε να δούμε, μπορούμε να υπάρξουμε. Καλλιτεχνικά αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι ο ΔΥΠΕΘΕ έχει να πει κάτι. Αν το κοινό όμως δεν ενδιαφέρεται να το δει ή να το ακούσει, τότε πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Εμάς πρώτα απ' όλα. Εμένα ως καλλιτεχνικό διευθυντή και το ΔΣ στη συνέχεια. Ναι, η παράσταση είναι ένας σταυρός. Αν δείτε, οι θεατές είναι ένας σταυρός. Τώρα, αυτό πρέπει να το εξηγήσω λίγο. Καλά κάνετε που με ρωτάτε. Ο σταυρός αυτός είναι ένα σύμβολο σε αυτό το έργο. Κάποια στιγμή η μητέρα αναφέρει το μαρτύριο του Ιησού. Έτσι, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι ένα τελείως εσωτερικό πράγμα. Δηλαδή, αυτή νιώθει ότι τραβάει όλα αυτά και πρέπει να τα υπομείνει όπως ο Χριστός υπέμεινε το μαρτύριό του. Γιατί αυτό μπορεί να θεωρεί αυτή ότι θα την αγιοποιήσει ή ότι δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός λοιπόν είναι σαν ένα. Έχει μια διάσταση του μαρτυρίου στο οποίο ζουν οι ήρωες. Η παράσταση λοιπόν, οι ηθοποιοί παίζουν και ανάμεσα στους θεατές. Δηλαδή είναι μια παράσταση που δεν έχει αντικριστή σχέση, αλλά έχει σχέση κυκλική με το ίδιο το θέαμα. Θα το δείτε και. Ναι, ο θεατής είναι σε μεγάλο βαθμό, ναι, δηλαδή μέσα στη σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Σηκώθηκα. Τώρα να σταθώ. Συμμετέχω. Ναι, ναι, ναι. 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 Είναι αυτό λίγο που είπα στην εισήγησή μου ότι διαπερνάνε οι ηθοποιοί όλους τους θεατές γύρω-γύρω και το μήνυμα διαπερνά έτσι και στην ψυχή και στο μυαλό των θεατών. Είναι λίγο αυτό που είπα για την ανήσυχη σχέση με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μια τακτοποιημένη σχέση θεάματος και θεατή. Ίσως το βιώνει ο θεατής πολύ πιο έτσι, έντονα. Συμβαίνει το εξής. Έχουμε συνηθίσει αυτού του είδους τα έργα, τα βλέπουμε στην τηλεόραση, έτσι, ή τέτοιου είδους θεματικές, τα βλέπουμε τακτοποιημένοι με τον εαυτό μας μόνοι μας και το θέατρο είναι κάτι τελείως άλλο. Μοιράζομαι, βλέπω επίσης, γιατί αυτό είναι επίσης σοκαριστικό, την αντίδραση του θεατή από απέναντι. Νιώθω επίσης εκτεθειμένος, γιατί δεν είναι μόνο με βλέπουν, όπως βλέπουμε τους ηθοποιούς, είμαστε ορατοί και εμείς. Δηλαδή, αυτό, έτσι όπως το είπε και ο Πρόεδρος, για μένα το θέμα της μη ορατότητας είναι κεντρικό για το ίδιο το έργο. Είμαστε πολύ ωραία στο σπίτι μας, στον καναπέ, βουλιαγμένοι, που βλέπουμε κάτι και λες, εντάξει τώρα, ή αυτά μόνο στο σύριαλ συμβαίνουν. Εδώ είσαι ορατός. Φαίνεται και η δική σου αντίδραση. Σε σοκάρει, σε θυμώνει. Πάντως, δημιουργεί προβληματισμούς και η ίδια η παράσταση πέρα από το έργο. Άλλη ερώτηση. Έχουμε σου με τον κόσμο. Αν μπορείτε να είστε κάποιες φορές εδώ, γιατί η παράσταση δίνει μία αφορμή για να εκφραστεί ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει για την ίδια την παράσταση, αλλά για τα θέματα που θίγει. Μέχρι τώρα μας απασχολούσε αν η παράσταση λειτουργεί, πώς λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα αδιαφορίας ή μη αδιαφορίας συμβάντων που συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, τα οποία
οποία πώς θα διαχειριζόμαστε. Και ουσιαστικά η πέμπτη σιωπή, έτσι όπως θέτει το έργο, είναι η δική μας η σιωπή που ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και δεν μιλάμε. Έτσι, αυτή είναι η πέμπτη σιωπή.